centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην Καλυθέα. Καλώς σας βρήκα. Στην επίβλεψη αυτή που κάνουμε, που γίνεται και προσωπικά από εμένα, για να δούμε λίγο τι προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως στις γειτονιές της πόλης μας, της δημοτικής ενότητας έτσι, Καστοριάς. Στην πολύ δύσκολη Καλυθέα πάντως, έτσι. Στην πολύ δύσκολη Καλυθέα, με τα ψώμητρο, πολύ δύσκολα στενά. Όντως με τα στενά, τα δύσκολα. Απλά να πούμε έτσι για μία ακόμη φορά, να υπάρχει λίγο κατανόηση από τον κόσμο. Τα μηχανήματα βρίσκονται όλα έξω του Δήμου, το προσωπικό του Δήμου βρίσκεται έξω. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου από τα ξημερώματα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Δεν έχει σταματήσει όλος ο μηχανισμός να είναι έξω. Μεγάλες δυσκολίες. Και να σας πω κιόλας, επειδή ήμουνα και ο ίδιος εχθές όλη την ημέρα, από προχθές δηλαδή τα ξημερώματα, εχθές μέχρι το μεσημέρι η κατάσταση ήταν αρκετά καλή, κυρίως στα κεντρικά σημεία. Δηλαδή σε κάποια σημεία νόμιζα ότι είχε χιονίσει πριν από 2-3 μέρες. Και έχει τελειώσει. Ο αέρας, το κρύο, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που δημιουργήθηκαν από τις 4-5 το απόγευμα και μετά και μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν. Αυτό είναι που δυσκολεύει την κατάσταση, γιατί πρέπει να γίνει και κατανοητό ότι και το αλάτι που ρίχνουμε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν κάνει απολύτως τίποτα. 70 τόνοι αλάτι έπεσαν από τον Δήμο Καστοριάς. Όχι μόνο στην πόλη και στα χωριά του Δήμου. Σε όλο τον Δήμο, ναι. Σε όλο τον Δήμο Καστοριάς. Τώρα είχαμε ορισμένα περιστατικά και ορισμένους δρόμους ακόμα. Σας έδειξα νωρίτερα και φωτογραφίες που μας έχουν στείλει από την Μητροπολίτη του Νικηφόρου. Μας έχει πάρει όλη η γειτονιά εκεί τηλέφωνο. Είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο ίσως της Καστοριάς, δεν ξέρω. Από τα πιο δύσκολα σίγουρα. Τι μπορούμε να πούμε για τους κατοίκους εκεί και για αντίστοιχες περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει έστω και γελάκι σε αυτούς τους δρόμους. Σε λίγη ώρα θα έχει ένα γελάκι στην συγκεκριμένη περιοχή, στον συγκεκριμένο δρόμο. Απλά να πούμε ότι η Καστοριά έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία δύσκολα που δεν εκείνη τα βλέπει και ο ήλιος. Δηλαδή, από σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε και ήλιο, είναι ευχάριστο αυτό. Είναι και η ομορφιά της, θα συμφωνήσω απόλυτα, είναι αυτή η παραδοσιακή πλευρά της Καστοριάς. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύουν όμως, είναι δύσκολα σημεία, δυσκολεύουν την κατάσταση και αυτή τη στιγμή. Σε λίγη ώρα στην συγκεκριμένη περιοχή θα είναι ένα γελάκι. 10 μηχανήματα του Δήμου είναι αυτή τη στιγμή έξω, συν των εξωτερικών συνεργατών. Δίνουμε λίγο βαρύτητα, είπαμε, στα κεντρικά σημεία για να διευκολυνθεί ο κόσμος και σήμερα εδώ και κάποια ώρα έχουν ξεκινήσει και σε επιμέρους σημεία, κάποια έτσι μεμονωμένα που παρουσιάζουν αυτό το μεγάλο και πρόβλημα. Και που έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Βέβαια εδώ έχουμε και μηνύματα και από τα κορέστια. Η γιαγιά Ανούλα μας στέλνει εδώ το μήνυμά της. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Μας. Αντέχουμε. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία. Όντως υπάρχουν εκεί πέρα οι εργολάβοι, οι εξωτερικοί μας συνεργάτες που είναι σε κάθε δημοτική ενότητα. Χρειάστηκε όμως και το ακούσαμε αυτό να μεταφερθούν άτομα και από τα κορέστια και από το Δροχώρη, νομίζω, χθες για νοσοκομείο. Μας έλεγε ο κύριος Λίτσικας ότι μετέφεραν και ανθρώπους σήμερα για να εμβολιαστούν στο ΙΚΑ. Είναι πολυσύνθετα τα θέματα που δημιουργούνται από την κακοκαιρία και μετέφεραν και γυναίκα για να γεννήσει το νοσοκομείο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το θυμάται η γυναίκα αυτή σίγουρα αυτό. Από τη μία θα υπάρχει έτσι το πρόβλημα, από την άλλη υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις που ήταν αυτή που μόλις αναφέρατε. Ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, αλλά βέβαια και με τον εξοπλισμό που διαθέτει ο Δήμος, να παρέχουμε την βοήθεια, θα την παρέχουμε σε οποιονδήποτε δημότη μας χρειαστεί. Τις επόμενες ώρες να σας πω ότι ίσως διευκολύνουμε την κατάσταση και με κάποιον άλλον τρόπο. Δηλαδή θα βγει μια απόφαση ίσως και όχι ίσως μέσα στην ημέρα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και με κάποιο ειδικό όχημα που θα είναι σε χρήση της δομής βοήθειας στο σπίτι για να εξυπηρετήσει τις ηλικίες αυτές οι οποίες πρέπει να κάνουν τα εμβόλια. Γιατί μας έλεγε ο κ. Μαγαλιός από το Κέντρο Υγείας του Άργους, βέβαια, αλλά φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και για την Καστοριά. Το 50% έχουν δηλώσει ματέωσαν το ραντεβού τους και δεν είναι καλό αυτό. Δυστυχώς. Δεν είναι καλό.
Μπορούν να το κάνουν και σε 2-3 μέρες, αλλά καλό ήταν να γίνει στην ώρα τους. Στην ώρα τους, έτσι. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ενώ σε πανελλήνιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, προκύπτουν και τα προβλήματα αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με το Θεό. Εν αναμονή, την κατανόηση για μία ακόμη φορά από τον κόσμο, τους οποίους ευχαριστώ τους πολίτες για την συνεργασία και την υπομονή τους. Θεωρώ ότι σήμερα το απόγευμα θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι, δηλαδή να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα που να πούμε ότι από σήμερα το απόγευμα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα για τις μετακινήσεις μας. Βέβαια, έχετε δώσει πέρα από τα τηλέφωνα του κυρίου Λίτσικα και δύο σταθερά τηλέφωνα από σήμερα στο Δήμο, όπου υπάρχει πρόβλημα. Τα ξαναδίνουμε λίγο αυτά τα τηλέφωνα. Ισχύουν για την πόλη και για όλο τον Δήμο. Για όλο τον Δήμο. 81-3-18 με 2-4-67-0 ναι. Και 2-4-67-3-51-100 51-100 2-4-67-3-51-100 είναι δύο ακόμη τηλέφωνα για όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται κάποια ανάγκη ή να έρθει κάποιο μηχάνημα να σας βγάλει από την δύσκολη θέση την οποία μπορεί να είστε εκείνη τη στιγμή. Σήμερα το πρωί και για Τσούλη πέρασα από έναν δρόμο όπου είχαν περάσει πάνω από 10 φορές οι αλατιέρες του Δήμου από ένα στενό εντός της πόλης της Καστοριάς, όπου ήταν γυαλί κυριολεκτικά. Δηλαδή, όχι αυτοκίνητο δεν περνούσε, αλλά ούτε με τα πόδια θα μπορούσε να πατήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για το τι καιρικές συνθήκες μιλάμε. Όταν είναι πολικές θερμοκρασίες, όταν η θερμοκρασία είναι 24 ώρες κάτω από το μηδέν, όσο αλάτι και να πέσει, ό,τι και να έχει καθαριστεί. Παγώνουν τα νερά. Και προσοχή πώς αφήνουμε το αυτοκίνητο. Δεν μπορούν να περάσουν. Έλεγα χθες ένα περιστατικό που είχαμε εδώ που δεν μπόρεσε να περάσει ο Χρήστος Ζαντίδης. Γίνονται και τέτοια. Δηλαδή, κάποιος που επιχειρεί να βγει με το αυτοκίνητό του, που επίσης να πούμε για μία ακόμη φορά και να επιστήσουμε την προσοχή στον κόσμο, όχι σε άσκοπες μετακινήσεις, μόνο για σοβαρές περιπτώσεις και όπου μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, να βοηθήσει ο Δήμος, αλλά έτσι σε περιπτώσεις που δεν είναι σημαντική η μετακίνηση, κάποιος βγαίνει, δημιουργεί προβλήματα και στις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί δεν μπορούν να καθαρίσουν και βέβαια αυτό έχει αντίκτυπο και στους υπόλοιπους πολίτες. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Λιάμη από την καθαριότητα. Τα απορριμματοφόρα βγαίνουν μετά τις 12 σήμερα, δηλαδή σε μισή περίπου ώρα θα βγουν. Μας έχει πει ο κύριος Λιάμης ότι ο κόσμος τα άφηνε τα σκουπίδια του έξω από τους κάδους, αλλά μετά μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι κάποιοι κάδοι δεν έχουν αυτή την πατούρα για να ανοίγει το καπάκι και να τους διευκολύνει. Ζητούν να μπουν κάποιοι κάδοι που να έχουν αυτή την πατούρα για να μην πιάνουμε τα χέρια. Και οι κάδοι που είχαν αυτόν τον μηχανισμό ώστε να ανοίγει με το πόδι μέσα σε διάστημα 10-15 ημερών είχαν χαλάσει. Είναι θέλος, προβληματική. Ξέρουμε και ότι και οι προηγούμενοι κάδοι, κάποιοι μάλλον από τους προηγούμενους κάδους που είχαν επίσης αυτόν τον μηχανισμό, δεν ήταν σχεδόν κανένας σε λειτουργία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτή η λύση ή αυτό το πρόβλημα μάλλον. Αλλά και γι' αυτό να πούμε για τα απορριμματοφόρα, μίλησε βέβαια ο κύριος Λιάμης, αλλά να πούμε και σε αυτή την περίπτωση λίγο υπομονή. Αυτές οι συνθήκες που βιώνουμε, αυτές οι καταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προβληματίζουν όλο τον κόσμο βέβαια και εμάς, είναι για κάποιες ώρες, για κάποιες μέρες και για κάποιες ώρες. Θα το ξεπεράσουμε αυτό, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση, πιστεύω, ότι από αύριο το αργότερο την Τετάρτη να κυλούν όλα ομαλά. Πάνω σε αυτό, για τους κάδους μας έρχεται ένα μήνυμα, πιάνουμε τους κάδους, πιάνουν και άλλοι και μέσα από προφύλαξη, λέει εδώ, και για προφύλαξη μάλλον είναι καλύτερα για τον κορονοϊό, εννοούμε, φαντάζομαι. Συμφωνώ, αλλά. Αν βρείτε καμιά γερή μάρκα, τι να σας πω. Να βρείτε καμιά γερή 100 μάρκα. 100 χρόνια αυτούς τους κάδους είχαμε. Δηλαδή, τώρα τον τελευταίο χρόνο υπάρχει το πρόβλημα. Λογικά, τι να πω. Πάντως έρχονται και καλά λόγια εδώ από την κυρία Ειρήνη, σε εσάς, στο Δήμο, στις υπηρεσίες για τον καλό καθαρισμό. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα λέει ο Δήμαρχος και το λέει εδώ στην εκπομπή ότι θα είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση για τις μετακινήσεις μας. Πεζοδρόμια επόμενο θα λέγαμε στοίχημα, γιατί τα πεζοδρόμια θέλουν και αυτά τον καθαρισμό τους. Πολλές φορές
δεν μπορούμε να ρίξουμε αλάτι, αλλά κυρίως δροκανίδι για να μην τα χαλάσουμε. Τι θα κάνετε με τα πεζοδρόμια, πότε θα αρχίσει τα πεζοδρόμια αυτό είναι, να δουλεύει? Αυτό είναι πρόβλημα, όπως και με την, και με την άσφαλτο είναι το πρόβλημα. Βέβαια, η άσφαλτος έτσι στους δρόμους της Καστοριάς δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Πόσο χειρότερα. Να το παραδεχτούμε αυτό. Εκεί όμως να πούμε ότι περιμένουμε το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Και το μέχρι αέριο, εκείνη τη και στιγμή δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία τέτοια ενέργεια. Και στα πεζοδρόμια και στους δρόμους λοιπόν δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα με το αλάτι, αλλά και στα πεζοδρόμια, ειδικά στα πεζοδρόμια που είναι πλακόστρωτα, ναι, και δεν μπορεί να γίνει ρήψη αλατιού. Από το πρωί όμως επίσης η συνέργεια του Δήμου έχει ξεκινήσει από τα κεντρικά πεζοδρόμια, όταν λέω από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μετά τις 6:30 το πρωί, με φτιάρια και με κάποιον ειδικό εξοπλισμό, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε, να διευκολύνουμε κατά κάποιον τρόπο τους πολίτες σε κεντρικά σημεία, σε ειδικά σημεία, σε επιμέρους σημεία. Αυτά που είναι έξω το σπίτι μας θα πρέπει να αναλάβουμε σίγουρα και εμείς οι ίδιοι. Κάτι όπως να μπορούμε. Ναι, βέβαια. Με ένα φτιαράκι, με κάτι να κάνουμε. Όπως γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα είμαστε εμείς εντάξει, βέβαια για να είναι και οι πολίτες εντάξει πρέπει να είναι πρώτα οι υπηρεσίες. Εμείς κάνουμε τα ανθρωπίνως. Στην Αμερική μου λέγαν να συγγενείς υπάρχει ότι πρόστιμο. Αν υπάρχει πρόστιμο, αν δεν καθαρίσεις το... Υόρκη, ναι, υπάρχει πρόστιμο. Έχει πρόστιμο αν δεν καθαρίσεις, είναι πίστευτο. Και μάλιστα ο καθένας εξοπλίζεται και με ειδικά εργαλεία και με αλάτι και με οτιδήποτε ακριβώς άλλο. Για να μην φάει το πρόστιμο. Ναι. Απίστευτο. Βέβαια θα μας βοηθήσει και η θερμοκρασία σήμερα. Σήμερα αυτή την ώρα στην πόλη, μείον 1,5 αυτή την ώρα, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή 12, 1... θα ανεβούμε πάνω από το 0. Αυτό θα μας διευκολύνει πολύ. Είδηση και η εκτίμηση είναι ότι και οι επόμενες 2 μέρες θα κυλήσουν έτσι με τέτοιες θερμοκρασίες. Πολύ νωρίς το πρωί οι χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το 0 και στη διάρκεια της ημέρας κάτι που διευκολύνει απίστευτα το έργο των ανθρώπων, των υπαλλήλων και των υπηρεσιών του Δήμου και με την ευκαιρία που τους αναφέρω επίσης να τους ευχαριστήσω θερμότατα διότι υπερέβαλαν εαυτόν για μία ακόμη φορά. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο, κύριε Νατσούλη, να το ακούν και οι πολίτες, που όταν χρειάζεται υπερβάλλουν αυτό και αυτό φάνηκε τις 2 προηγούμενες μέρες. Σε συντονισμό βέβαια με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Διονύση Τολίτσκα, που για 48 ώρες ο άνθρωπος δεν έκλεισε μάτι, ναι. Και μάλιστα τα τηλέφωνά του χτυπούσαν ασταμάτητα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρασες και από τη γειτονιά μας. Θα πας και σε άλλες γειτονιές. Σε όλες τις γειτονιές θα περάσουμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να συντονίσουμε και να δώσουμε λύσεις. Και όπου υπάρχει θέμα, κρατήστε τα τηλέφωνα που δώσαμε νωρίτερα. Καλή, έχουμε συνεργασία. Ευχαριστώ και τους πολίτες, όλο τον κόσμο. Σε λίγες ώρες θα είναι όλα καλά. Ωραία. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.